Ναι, στην κατάργηση των ενδιάμεσων εκτόσεων, λέει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λαμίας, με αφορμή σχετική τροπολογία της κυβέρνησης. Οι ενδιάμεσες εκτόσεις δεν βοηθούν και προκαλούν σύγχυση στους εμπόρους και τους καταναλωτές, επισημαίνει ο Ηλίας Κεφαλάς. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των Εμπορικών Συλλόγων και της συνδικαλιστικής μας πυραμίδας. Με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή, στο άρθρο 6, προβλέπεται η κατάργηση των ενδιάμεσων εκτόσεων, εάν και εφόσον αυτό ψηφιστεί. Με έρευνες που είχαν γίνει από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου, έχει καταδείξει από νωρίς ότι ήταν παροχημένος ο θεσμός και περισσότερο προκαλούσε σύγχυση στους καταναλωτές, για το λόγο ότι περιμέναν άλλες εκπτώσεις να δούνε. Τα καταστήματα δεν είχαν τη δυνατότητα σε συγκεκριμένη περίοδο να προσφέρουν κάτι παραπάνω και έτσι δημιουργούταν ένα πρόβλημα, ας το πούμε, στη σχέση των καταναλωτών με την αγορά. Με την κατάργησή του ευελπιστούμε ότι θα επανέλθει μια ισορροπία πάλι στην αγορά προς όφελος των καταναλωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι καταναλωτές έχουν μειώσει το μπάτζετ των αγορών που κάνουν και καλύπτουν μόνο τις βασικές τους ανάγκες, τονίζει ο κύριος Κεφαλάς. Υπάρχει κίνηση, βλέπουμε όμως πλέον ότι υπάρχει ζόρι στον καταναλωτή, υπάρχει περισσότερο ψάξιμο, πιο χαμηλό μπάτζετ, μόνο να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας, όχι κάτι το προαιρετικό ή το αυθόρμητο. Εντάξει, είναι σημεία των καιρών και πρέπει να προσαρμοζόμαστε όλοι. Όταν λείπει το χρήμα, λείπει και η διάθεση, λείπει και η όρεξη για αγορές. Όπως είπα και νωρίτερα, φροντίζουμε μόνο για τα απαραίτητα και αυτά που έχουμε ανάγκη τη συγκεκριμένη στιγμή.